Ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, θα ήθελα να εκφράσω τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας πως η χορύπανση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο πρόβλημα που πλήττουν την καθημερινότητα των κατοίκων μας και που επηρεάζει σαφώς αρνητικά την υγεία και την ευημερία τους, έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε το θέμα της χορύπανσης με ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη δράση και σαφείς κανονιστικές ρυθμίσεις. Είναι σαφές ότι η υπερβολική χορύπανση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην ψυχική υγεία και τη σωματική υγεία των πολιτών μας και των συνδημοτών μας, δημιουργώντας και στρες και διαταραχές ύπνου, αλλά και άλλες πολύ επιβλαβές επιπτώσεις. Η προτινόμενη κανονιστική θα συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο και ελκυστικό περιβάλλον. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τους δημότες μας και να εξασφαλίσουμε ότι το Ηράκλειο παραμένει μια πόλη όπου η καθημερινή ζωή θα είναι και ευχάριστη και ποιοτική για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, καταθέσαμε και είναι σε διαβούλευση προς την κοινωνία το θέμα της κανονιστικής, μια σειρά από ρυθμίσεις και κανονιστικές που επιβάλλουν τόσο την ηχορύπανση σε κλειστούς χώρους, σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους, αλλά και στους πλανώδεις μουσικούς. Μπήκαν οι κανόνες, μπήκαν οι διαδικασίες που προβλέπουν αυτή την κανονιστική. Και είμαστε έτοιμοι μετά τη διαβούλευση να την ολοκληρώσουμε για να τη μεταφέρουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα χαρακτηριστικά και η στρατηγική που έχει η νέα αυτή κανονιστική ρυθμιστική διαδικασία για την ηχορύπανση κινείται σε δύο άξονες. Στον άξονα αφενός του να βάλουμε κανόνες και διαδικασίες στους πολίτες που ζουν και στις επιχειρήσεις που επιχειρούν και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη, μια χαρμόσυνη, μια πόλη που θα χαίρεται ο πολίτης να ζει και να υπάρχει σε αυτήν.